Για έλλειψη ολοκληρωμένης αντισεισμικής στρατηγικής στη χώρα, έκαναν λόγο στελέχη του ΚΚΕ σε κομματική εκδήλωση για την αντισεισμική θωράκιση σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Όπως αναφέρθηκε, οι προσεισμικοί έλεγχοι σε δημόσια κτίρια έχουν σταματήσει στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 15%. Έχουν καθυστερήσει οι προσεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια, που φυσικά πρέπει να ξεκινήσουν από τις σχολικές μονάδες, από τους χώρους συγκέντρωση πλήθους, έτσι νεολαίας, και ταυτόχρονα εντοπίζονται μεγάλες ελλείψεις σε μέσα χρηματοδότηση εξοπλισμού των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμα από την ολοκλήρωση των ελέγχων στα σχολικά κτίρια, όπου φοιτούν χιλιάδες νέοι άνθρωποι από άλλα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, υπηρεσίες και βεβαίως και τις κατοικίες. Ο λόγος είναι προφανής και είναι πολιτικός. Αυτό το κράτος, αυτή η πολιτική δεν έχει σκοπό να διαθέσει χρήματα για την αντισεισμική προστασία, γιατί δεν παράγει κέρδος. 40 χρόνια μετά τον σεισμό του 1978, οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη η πόλη της Θεσσαλονίκης και το κτηριακό δυναμικό της να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη νέα ισχυρή σεισμική δόνηση. Προφανώς υπάρχουν παλιά κτίρια που σε έναν ισχυρό σεισμό, κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από 60, 70, 80 χρόνια με παλαιότερους λοιπόν κανονισμούς, που δεν έχουν τύχει καμία ενίσχυση, προφανώς είναι περισσότερο λοιπόν τρωτά, όταν μάλιστα όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι ο σεισμός από άποψη σεισμικής διέγερσης του 1978 ήταν μάλλον ένας μέτριος σεισμός και όχι ένας πραγματικά ισχυρός σεισμός. Από όλες τις μελέτες προκύπτει ότι τα κόκκινα και τα κίτρινα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το σεισμό του 1978, τα κόκκινα θα διπλασιαστούν και τα κίτρινα θα αυξηθούν κατά 30-40%. Αυτό δείχνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας σήμερα. Αντί λοιπόν εμείς να λαμβάνουμε μέτρα για τον επερχόμενο σεισμό που μπορεί να μην γίνει στη Θεσσαλονίκη, να γίνει κάπου αλλού, και όπως ακούτε και εσείς οι προγνώσεις για τη Δυτική Ελλάδα κτλ. Υπάρχουν κάποια μηνύματα και όλα αυτά. Αντί λοιπόν να οργανωνόμαστε τουλάχιστον με τα υπάρχοντα μέτρα και με τα υπάρχοντα οικονομικά μέτρα, ότι να αντιμετωπίσουμε την τρωτότητα των κατασκευών που υπάρχει λόγω των παλιών κανονισμών, εμείς λίγο πολύ δείχνει να έχουμε χαλαρώσει αυτά τα μέτρα. Η κομματική εκδήλωση του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου.